Συνδεθούμε με την κυρία Μαρία Γαβγιωτάκη, μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων, που όπως είναι φυσικό από την πρώτη στιγμή αντέδρασε για αυτήν την ακραία αντίδραση που ουσιαστικά έστειλε έναν εκπαιδευτικό στο νοσοκομείο. Κυρία Γαβγιωτάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας από τα Χανιά. Και υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση από την εκπαιδευτική κοινότητα, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά σε ολόκληρη της χώρας, με σημείο αναφοράς αυτό το περιστατικό. Είχαμε και το παρέμβαση τοποθέτηση από την κυρία Κεραμέως, αλλά πριν από λίγο και εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο από την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι η ΕΛΜΕ Χανίων και σύσσωμη βέβαια η εκπαιδευτική κοινότητα καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε ο συνάδελφός μας στο γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο του Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά, και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας τόσο στον ίδιο τον συνάδελφο όσο και στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, και δηλώνουμε στο πλάι τους ότι θα είμαστε εδώ μαχητικά για ό,τι κι αν χρειαστούν. Και φυσικά περιμένουμε την παραδειγματική τιμωρία του. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Βεβαίως. Για τις κυβερνητικές δηλώσεις που αναφέρατε. Πολύ τσάι και συμπάθεια μας κερνάει το Υπουργείο και η Υπουργός αλλά και η κυβέρνηση, mm-hmm. όταν αυτή τη στιγμή το κύριο είναι το πώς θα ανοίξουν και θα λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια. Δεν μάταια περιμέναμε όλους αυτούς τους μήνες, ακόμα και πριν λήξει το προηγούμενο έτος, να ανταποκριθεί στα ρεαλιστικά αιτήματά μας. Δηλαδή σε αιτήματα που εμείς που ζούμε πραγματικά τα παιδιά και την εκπαιδευτική πραγματικότητα από τα μέσα, επισημάναμε εγκαίρως κανένα μέτρο απολύτως από όσα προτείναμε στην Υπουργό και στην κυβέρνηση δεν έγινε δεκτό. Πιστεύετε, κυρία Γαβγιωτάκη, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι θωρακισμένη η εκπαιδευτική κοινότητα όχι μόνο στο κομμάτι της δημόσιας υγείας αλλά και στο κομμάτι αυτών των εντάσεων που έχουν καταγραφεί σε διάφορα σημεία της χώρας ανάμεσά τους και τα Χανιά, όπως αυτό που είδαμε σήμερα το πρωί? Θα σας πω κατά τη γνώμη μας, τελείως παραπλανητικά και βολικά για την κυβέρνηση, στρέφεται η συζήτηση στο ζήτημα της μάσκας, mm-hmm. το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ένα επικουρικό μέτρο και σε καμία περίπτωση δεν είναι το κύριο. Εδώ έχουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που λέει προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση των αποστάσεων, ιδιαίτερα μέσα σε κλειστούς χώρους. Και ρωτάμε, πόσο παράλογο ήταν αυτό που άλλωστε όλους αυτούς τους μήνες πρότειναν και οι επιστήμονες? Γιατί ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί ακούμε τους επιστήμονες πολύ προσεκτικά, έτσι. Mm-hmm. Και όταν έλεγαν ότι το μέγιστο, ο μέγιστος αριθμός μέσα σε μία τάξη για να εξασφαλιστεί η στοιχειώδης απόσταση, που είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης μέσα σε ένα κλειστό χώρο, είναι 15 μαθητές. Και εφόσον το επιτρέπει και το ευαδόν, γιατί όπως ξέρετε, στα Χανιά και σε όλη την Ελλάδα έχουμε αίθουσες κλουβιά, που και οι 15 μαθητές είναι συνωστισμός. Είναι παράλογο αυτό που ζήτησαν, για παράδειγμα, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί εδώ στα Χανιά του 5ου Γυμνασίου Χανίων, και το απέρριψε η κυβέρνηση, το απέρριψε ο διευθυντής εδώ δευτεροβάθμιας και ο περιφερειακός, από ό,τι γνωρίζουμε, με αποτέλεσμα οι μαθητές τώρα να υπάρχουν τμήματα στο σχολείο, ενώ θα υπάρχουν ταυτόχρονα άδειες αίθουσες, mm-hmm. ταυτόχρονα παραδίπλα θα υπάρχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί έως 28 άτομα. Το γνωρίζουμε, κυρία Γαβγιωτάκη, αυτό το θέμα, για τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάστηκε και αναλυτικό ρεπορτάζ μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και δεν είναι το μόνο σχολείο, να σας mm-hmm. πω. Δεν είναι το μόνο σχολείο. Εμείς ζητάμε πράγματα εφικτά. Δεν ζητάμε δηλαδή αυτό που λέει ο ΟΣΚ, ότι από τις 13.000 σχολικές μονάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι μισές, προσέξτε, το λέει ο ΟΣΚ εδώ και χρόνια,
θέλουν αντικατάσταση, όχι επισκευή. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς ζητήσαμε να επισκευαστούν αίθουσες. Ζητήσαμε επιπλέον να υπάρχει μια σχολιατρική υπηρεσία, να υπάρχουν δωρεάν μαζικά τεστ επαναλαμβανόμενα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Λοιπόν, η συζήτηση για τη μάσκα είναι μια τελείως παραπλανητική έτσι, συζήτηση που βολεύει το Υπουργείο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να σταματήσουν πια να υποκρίνονται ότι συμπαραστέκονται στους εκπαιδευτικούς τη στιγμή, αυτή τη στιγμή τι έχουν ξοδέψει. Μας έχουν προσφέρει ένα μασκοπαγουρίνο. Μία μάσκα, ένα παγουρίνο πασπαλισμένο με μπόλικη έτσι, ατομική ευθύνη. Λοιπόν, δεν είναι ατομική ευθύνη και δεν θα ενοχοποιήσουμε τους μαθητές, τις οικογένειες, ούτε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν έτσι κι αλλιώς αντιφατικές και μη πραγματοποιήσιμες οδηγίες. Γι' αυτό να σας πω. Κυρία Γαβιωτάκη, πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος έχει περιοριστεί. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε δελτίο ειδήσεων. Καλούμε λοιπόν η ΕΛΜΕ Χανίων, καλή αυτή την Πέμπτη στα Χανιά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, προσωπικό καθαριότητας, που και αυτό λείπει βέβαια από τα σχολεία μας. Βγαίνει για 1,5 σχολείο μείω καθαρίστρια σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τους καλούμε σε συλλαλητήριο δυναμικό μαχητικό να διεκδικήσουμε το σχολείο και τη μόρφωση των παιδιών μας με υγιεινή και ασφάλεια που δικαιούμαστε. Κυρία Γαβιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.